Σε διεθνή έκθεση τροφίμων στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας συμμετείχε από τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου ο συνεταιρισμό κερασιών ράχης πιερίας ο Άγιος Λουκάς σε ένα σύγχρονο στάντ μαζί με έναν ακόμα συνεταιρισμό της Νάουσας του νομού η Μαθίας στο πλαίσιο του προγράμματος Eurofresh Fruits. Η πετυχημένη πορεία του συνεταιρισμού κερασιών ράχης Ολύμπου είναι γνωστή σε όλους μας και η εξωστρέφεια που τον διακρίνει αποτελεί εχέγγυο για επιτυχίες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά των φρούτων, όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Το 2012 οι άμεσες και έμεσες εξαγωγές του συνεταιρισμού έφτασαν το 80% του συνολικού όγκου παραγωγής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού παραγωγών των επώνυμων ποιοτικών κερασιών Ράχης Ολύμπου, Δημήτρης Ντούρος, με τους συνεργάτες του εργάζονται με προσεγμένα βήματα Μεθοδικά, υπεύθυνα και με σοβαρότητα, αποτελώντα ένα πολύ καλό παράδειγμα προ μίμηση όχι μόνο για το συνεταιριστικό κίνημα τη χώρα μα, αλλά και για επιχειρήσει του αμυγού ιδιωτικού τομέα. Τέτοιε και άλλε παρόμοιε πρωτοβουλίε του πρωτογενή τομέα μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα μα στην έξοδο από την κρίση. Μείωση της παραχθήσας ποσότητας αγελαδινού γάλακτος, η οποία τον Φεβρουάριο του 2013 μειώθηκε κατά 6.000 τόνους περίπου, καταγράφουν τα στοιχεία του ελληνικού οργανισμού γάλακτος και κρέατος του γνωστού μας Ελογάκ. Ενώ όσον αφορά στην τιμή, το αγελαδινό κατά το ίδιο διάστημα χάνει έως και 3 λεπτά το κιλό, 46 λεπτά τιμή παραγωγού. Η κρίση και η ακρίβεια στι ζωοτροφέ, όπω ήταν φυσικό, έφεραν μείωση στην παραγόμενη ποσότητα, σε συνδυασμό βέβαια με τι καιρικέ συνδίκε, οι οποίε μόνο ευνοϊκέ δεν ήταν για του κτηνοτρόφου, αφού έπεσαν πολλέ βροχέ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού οργανισμού γάλακτο και κρέατο, η συνολικά παραχθήσα ποσότητα γελαδινού γάλακτο μειώθηκε κατά 4.000 τόνου περίπου σε σχέση με το 2011. Ωστόσο, αυτή η κάμψη δεν παρατηρήθηκε ως φαινόμενο και στις τιμές, καθώς όπως φαίνεται από τα ίδια στοιχεία, οι κτηνοτρόφοι πούλησαν κατά μέσο όρο το 2012 σε τιμές υψηλότερες από το 2011 κατά 2 λεπτά του ευρώ περίπου. Είναι γνωστό σε όλους ο καθοριστικός ρόλος που επιτελούν οι μέλισσες με την επικονίαση νονιμοποίηση και άρα την καρποφορία των φυτών και των δέντρων. Για το λόγο αυτό η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους αποτελεί προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για την γεωργική παραγωγή και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλοι οι αγρότες να επιδείξουν ευαισθησία και μέρημνα για την απρόσκοπτη κυκλοφορία και δραστηριότητα των ελισσών κατά τη διενέργεια των απαραίτητων ψεκασμών, ιδιαίτερα αυτών που γίνονται κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι πρώτον δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί με εντομοκτώνα από την αρχή μέχρι το τέλο τη ανθοφορία στι διάφορε δενδρόδει και μη καλλιέργειε. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια τη ανθοφορία επιτρέπονται μόνο οι ψεκασμοί σε μη μελισσοτοξικά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μη βιολογικά σκευάσματα, εντομοκτώνα. Τρίτον, οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται σε ώρε που η κυκλοφορία των μελισσών είναι μικρή, κυρίω νωρί το πρωί ή μετά τη δύση του ήλιου. Τέταρτον, πριν τον ψεκασμό, απαιτείται προειδοποίηση των μελισσοκόμων από του ψεκαστέ, ώστε να απομακρύνουν έγκαιρα τα μελίσια του από την περιοχή του ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στι κυψέλε ο κωδικό, το τηλέφωνο και η διεύθυνση των πρώτων, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή του. Η τήρηση των παραπάνω όρων από του ψεκαστέ εγγυάται τον περιορισμό στο ελάχιστο των απολειών των μελισσών. Δεν διαταράσει το οικοσύστημα και συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην οικονομική ωφέλεια και την επιβίωση των ίδιων των παραγωγών.